μα σήμερα έχουμε τον σημαντικό γλύπτη και ακαδημαϊκό Γιάννη Παρμακέλη. Κύριε Παρμακέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Αναρωτιέμαι, έτσι, πότε νιώσατε ότι θα γίνετε καλλιτέχνη, Ποια ήταν η πρώτη σα επαφή με τη γλυπτική, Θα σα φανεί περίεργο αυτό που θα σα πω, αλλά έτσι είναι ακριβώ έτσι συμβαίνει. Έχω την αίσθηση ότι γεννήθηκα γλύπτης. Γιατί Συμβάλλουν πολλά πράγματα στο να του σκέπτον αυτό το πράγμα. Ε, την εποχή που ζούσα εγώ, καταλαβαίνετε ήταν το πόλεμο Αλβανία, κατοχή και τέτοια κτλ. Στο σημείο του Ηρακλείου που ζούσα δεν υπήρχε τίποτε περί Δεν είχα έρθει σε επαφή ποτέ με κανένα γλυπτό. Επίσης, τότε δεν κυκλοφορούσαν έντυπα και βιβλία που να μπορεί να έχει κανεί τουλάχιστον φωτογραφικά δει κάποια Ούτε καν φωτογραφικά δεν είχα δει γλυπτική. Απλώ ήμουν γλύπτη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε εγώ αυτό το πράγμα. Πώ ήταν οι γονεί σα τι καλλιτεχνικέ σα ανησυχίε, Είναι γνωστό ότι στο γυμνάσιο βοηθούσατε τον καθηγητή, τον, τον καθηγητή σα των τεχνικών στην αναπαράσταση χαρτών. Ότι η δασκάλα σα στο δημοτικό, η κυρία Φιλή, έλεγε ήσασταν τόσο καλό που έλεγε ότι αυτόν θα το στείλουμε στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών. Οι γονεί σα πώ το είδαν, το Ανωτά τη Σχολή Καλών Τεχνών πράγματι το είχα ακούσει από τη δασκάλα μου και αυτό το γνώριζα. Το ήξερα και όταν με ρωτούσαν τι θα κάνει, έλεγα Θα πάω στη Σχολή Καλών Τεχνών. Σε, μια, σε ένα περιβάλλον τελείω απίθανο δηλαδή που κανένα στο μυαλό δεν πήγαινε προ τα εκεί. Ζωγραφίζατε. Σχεδίαζα και ζωγράφιζα και επίση έκανα γλυπτική. Πώ. Ε, Ποιο ήταν το πρώτο σα γλυπτό, Να μην σα πω το πρώτο γλυπτό, να σα πω πώ ξεκίνησα εγώ. Ε, στο μέρο που έμενα, στο Ηράκλειο, κοντά υπήρχαν λατομεία, δαμάρια που βγάζανε τι πέτρε που χτίζαν τότε ο κόσμο στα σπίτια. Τα χτίζανε με πέτρε, δεν τα χτίζανε με πετό. Λοιπόν, στο ταμάρι αυτό υπήρχαν σημεία που υπήρχαν μαλακέ πέτρε. Κούσκουρα τον λέγαμε. Πήγαινα και έπαιρνα κομμάτια από τι όπω ήμουν και καθόμουν και τα απελεκούσα και έκανα γλυπτική, Έκανα διάφορα πράγματα. Το πρώτο που έκανα ήταν ένα αυγό. Γιατί? γιατί είχε διπλή έννοια η κατασκευή αυτού του αυγού. Ε, στα κοτέτσια, εκεί που ήταν οι κότε και γεννάγανε, στο, ε, στη φωλιά που γεννάγανε τα κότε, αφήνανε πάντοτε ένα αυγό για να το έχουν υπόψη του οι κότε, να πηγαίνουν εκεί να γεννάνε. Και εγώ θεωρούσα ότι αυτό είναι άδικο να αφήνω ένα αυγό και να μην το τρώμε. <laughs> και έκανα ένα αυγό από μαλακιά πέτρα και το έβαλα εκεί, και ξεγελάσαμε τι κότε και γεννάγανε κανονικά χωρί να βάλουμε αυγό. Ήταν το πρώτο γλυπτό η έλλειψη, αλλά και η έννοια του αγού, που μου είχε εντυπωθεί στο μυαλό από τότε και σε κάποια φάση ασχολήθηκα με αυτό το, αυτή τη φόρμα. Μπορώ να πω γιατί εδώ πρόκειται περί φόρμα αφηρημένη. Η έλλειψη. Ιστρέψατε, βέβαια. Η έλλειψη. Και έχω κάνει μια σειρά από γλυπτά πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο πολύ γνωστά αυτά, διότι δεν έγινε ποτέ μια έκθεση με αυτά τα γλυπτά. το Ηράκλειο στην Αθήνα ε, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους δύο σημαντικούς ε, ανθρώπους των εικαστικών. Ε, το Γιάννη Παπά ε, ο οποίος ε, ήταν ακαδημαϊκός στην έδρα της γλυπτικής πριν από σας ε, στο ατελείο του οποίου διδάξατε και όλας και το Γιάννη το Μόραλι τι πήρατε από αυτούς ε, τους δύο, από αυτές τις δύο σημαντικές προσωπικότητες. Θα σας πω κάτι άλλο που το έχω στο μυαλό μου καλύτερα και καλύτερα να πω αυτό. Ε, εγώ έζησα την κατοχή των Γερμανών. Και όταν βρέθηκα στο Παρίσι, στην Πόντε Ζάρ, πάνω, στο Σικουάνα, αριστερά ήταν το Λούβρο και δεξιά η σχολή καλλιτεχνών, η Μποζάρ. Και εγώ στο, στο Παρίσι. Και σκέφτηκα τον εαυτό μου σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα από το που βρε, βρε, ήμουν στην Κρήτη ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα γερμανών κατοχής, ξυπόλυτος, ψάχνοντας να βρω κάτι να φάω, βρέθηκα μετά από 16 χρόνια στο Παρίσι και στη συνέχεια βέβαια στη Γερμανία, στο Μόναχο συγκεκριμένα. Αυτό το πράγμα μου έχει, μου, έχει, ε, μου, έχει, σημαδέψει. Σχετικά με την Αθήνα και τη, του δασκάλου μου στη Σχολή Καλών Τεχνών, είχα πάντοτε πάρα πολύ καλές σχέσεις και μπορώ να πω ότι είχα δημιουργικό διάλογο. Δεν ήμουν απλώς μόνο μαθητής, έκανα διάλογο με τους δασκάλους μου και ήταν κάτι που του άρεσε. Ειδικά στη συνέχεια με τον δάσκαλό μου τον Γιάννη τον Παπά, που είχαμε ε, αρκετό χρόνο μπροστά μας, τέσσερα χρόνια στο εργαστήριο, είχαμε πει πάρα πολλά. Επικοινωνούσαμε κατά κάποιο τρόπο. Το Παρίσι την εποχή που πήγατε παλόταν από ιδέες, από κινήματα, από διεκδικήσεις. Είχατε σημαντικούς δασκάλους και εκεί που πίστεψαν σε εσά, όπως ο Ζάτκιν και ο Κουτιγέ. Ε, ο Ζάτκιν σύχναζε και στα καφέ του Μομπαρνά, ήταν φίλος με τον Πικασό, τον Ματής, τον Μοντιλιάνη. Τι πήρατε από αυτή την ατμόσφαιρα, Κοίτα, αυτό ακριβώ που είπε το Παρίσι την εποχή εκείνη πραγματικά ήταν στα πολύ επάνω του. ήταν ένα παγκόσμιο κέντρο τέχνης, πνεύματος και όλων των άλλων ελευθεριών, πολιτικών αντιλήψεων, δημοκρατίας και τα λοιπά. Πραγματικά αισθανόταν κανείς πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία. από ενδιαφέροντα σε σχέση με την τέχνη, πραγματικά γινόταν το το μεγαλύτερο, το περισσότερο μπορούσε να γίνει. Ε, τα κινήματα ήταν όλα στα φάρτα, οι ιδέες και φυσικά εμείς και εγώ προσωπικά παρακολουθούσα όλη αυτή την ιστορία και προσπαθούσα να κερδίσω πράγματα όχι συγκεκριμένα, πράγματα πέρα από το θέμα και το κανονικό, πιο πάνω, πιο ψηλά. Και έτσι έβλεπα τα πράγματα και έτσι κέρδισα κάποια πράγματα. Ε, πήγα προετοιμασμένος, δεν ήμουν άσχετος, είχα συνείδηση από πού προέρχομαι και για να μιλήσω με τη γλυπτίνια και με γλύπτης, από τη χώρα της γλυπτικής. Επομένως, εγώ ξεκίναγα από την πηγή και είχα πάει στο σημείο που είχαν δεχτεί την πηγή. Λοιπόν, ε, δεν αισθανόμουν περίεργα, αισθανόμουν ότι ήμουν μέσα στο κλίμα μου και μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δημιουργικό, γενικότερα όμως, όχι ειδικότερα σε κάτι συγκεκριμένο. Τα κινήματα και οι ιδέες που σερβίρανε τότε και που ισχύουν και μέχρι σήμερα, ας πούμε, ήταν σημαντικά, δεν ήμουν αρνητικό, τα μελετούσα, έβλεπα και σκεφτόμουν πώς μπορούν να προχωρήσουν και τι μπορούν να συμβάλλουν στην τέχνη, ώστε η τέχνη να αποφορτιστεί από παλιά βαρύδια που είχε και να φτάσει σε ένα σημείο που να λέει πράγματα σύγχρονα. Με ενδιαφέρει δηλαδή να μιλήσω με την γλυπτική και να πω πράγματα που τα καταλαβαίνει ο κόσμος τώρα. συζητήσεις που γινόντουσαν στα καφέ του Μον τι Παρνάς, τι, ποια θέματα σας απασχολούσαν σε, σε, σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Τε, ποια ε, μεγάλα υπάρξια... Ε, οι συζητήσεις ήταν πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να είμαι στην ουσία με τον εαυτό μου και με το περιβάλλον με τα πράγματα, με τα γεγονότα που συνέβαιναν γύρω από την τέχνη. Να είμαι εγώ και αυτά. Οι συζητήσεις που γινόταν ήταν ποικίλε και οι οποίες πολλές φορές δεν φτάνανε σε αποτέλεσμα. Ήτανε... Μπορούσε... Πολλές φορές ήταν και αρνητικές. Επομένως, φρόντιζα να μην είμαι μέσα στο αρνητικό κλίμα, να είμαι μέσα στο θετικό κλίμα του, του περιβάλλοντος, το οποίο πραγματικά υπήρχε και ήταν σε υψηλό επίπεδο. Με ποιο τρόπο ήταν αρνητικές. Πολύ ας πούμε αντιδρούσαν αρνητικά σε ορισμένε. Ε, όπως Όπω ορισμένα κινήματα. Εγώ δεν ήμουν αρνητικός σε κανένα. Έβλεπα και προσπαθούσα να δω τι θέλει να πει ο καθένα και τι θέλει να προσθέσει και αν μπορεί να προσθέσει. Ήμουν θετικό και όχι αρνητικό. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν αρνητικοί. Και εκεί γινόταν και οι μεγάλε συζητήσει. Πάρα και οι συγκρούσει όμω θετικό αποτέλεσμα βγάζανε στο τέλο. Ο καθηγητής σας, την Ecole de Μποζά, ο Ζάτκιν, ε, επιδίωξε να μείνετε επιδίωξε να μείνετε στο Παρίσι. Mm. Μπήκατε στον πειρασμό και δεν ήταν η μόνη φορά ε, που προσπάθησαν να μην επιστρέψετε. Μπήκατε καθόλου στον πειρασμό. Στον πειρασμό βρήκα, φυσικά, αλλά... Πείτε, αφηγηθείτε μας λίγο, τι λοιπόν, είχε γίνει? Για να αφηγηθώ, την ιστορία είναι τεράστια... Η υπόθεση θα πρέπει να κρατήσει πάρα πολύ συνέντευξη. Πάντως με ξεχώρισε από την αρχή, ε, με είδε, μου μίλησε, μου, έκανε προτάσεις και μου έπεσε συγκεκριμένα θέλω να μείνει στο Παρίσι, να γίνεις Παριζιάνος και θα σου ανοίξουν όλοι οι δρόμοι από εδώ μέχρι τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Λονδίνο και παντού. Και έκανα κινήσεις που δεν μπορώ να τις περιγράψω τώρα, τέτοιε που έδειχνε ότι αυτό που έλεγε το εννοούσε. Εγώ δεν ήμουν έτοιμο να δεχτώ μια τέτοια πρόταση, αλλά διότι ακόμα έψαχνα και προχώραγα τι σκέψει μου και την γλυπτική, αλλά από την άλλη τη μεριά οπωσδήποτε ήθελα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Και ήταν συνειδητή επιλογή. Ε, οι λόγοι που ήθελα να γυρίσω ήταν ότι ε, εδώ στην Ελλάδα λείπει η τέχνη. Δεν χρειάζεται, δηλαδή εδώ χρειάζονται οι καλλιτέχνες. Ενώ στο Παρίσι ήτανε υπερπληθωρισμό καλλιτεχνών. Δεν χρειαζόταν άλλοι. Και ήθελα να είμαι χρήσιμο στην πατρίδα μου. Να έρθω να πω εδώ πράγματα και να συμβάλλω κατά το δυνατόν στην πρόοδο αυτή της χώρας. Από το Παρίσι φύγατε, σε... φύγατε από ένα Παρίσι εφορίας και ανθοφορίας μηνυμάτων, κινημάτων και ερεθισμάτων και επιστρέψατε σε μια Ελλάδα ε, τρία, δύο χρόνια πριν ε, τη δικτατορία. Ε, σε μια Ελλάδα λογοκρι... λίγο πριν τη λογοκρισία μετανιώσατε για τη δυσκ... τις δυσκολίες που περάσατε τα επόμενα χρόνια. Όχι, δεν μετάνιωσα που ήρθα εδώ. Ήρθα συνειδητά και ήξερα τι θα συναντήσω. Όλες αυτές τις δυσκολίες, διότι είχα περάσει και τα προηγούμενα χρόνια τα οποία δεν ήταν και τόσο ήσυχα και νορμάλ ούτε είχαν τις ε, ανάλογες δυνατότητες. Ξέραμε, ξέρα ότι ερχόμουν στο πουθενά. Είπα όμως, εδώ θα προσπαθήσω να δημιουργήσω, να εφαρμόσω αυτά που έχω στο μυαλό μου με όσες δυσκολίες και αν υπήρχαν. Και δεν είχα μετανιώσει. Και δημιούργησα πολύ περισσότερα από ό,τι ήλπιζα. Μέσα σε αυτές τις κακές συνθήκε. Έτσι κι αλλιώς, ε, ακόμη και σε έργα σας που δεν είναι αυτοεμφανές, βρίσκεστε σε έναν διαρκή διάλογο και σε μία συνέχεια με την γλυπτική, την ελληνική και την εξέλιξή της. Δηλαδή θέλω να πω, η Ελλάδα είναι έτσι κι αλλιώς ένας τόπος που σας εμπνέει. Ε, βέβαια, ασφαλώς. Ασφαλώς. Δηλαδή ο... 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 πιστεύετε ότι... Ο... Η... ο, Ζατκίν, ο Ζατκίν με άφησε να φύγω γιατί με πίεζε εδώ που τα λέμε. Και μάλιστα μου χτύπησε το όνομα. Έτσι του είπε, κοίταξε να δει. Μου λέει, εάν είμαι σημαντικό όπως λες και αν κάποτε κάνω κάτι σημαντικό, όπου και να το κάνω θα είναι σημαντικό. Τότε μου είπε, καλά πήγαινε στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύατε ότι εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε. Εδώ μπορούσα να δημιουργήσω γιατί αισθάνομαι ότι ανήκω σε αυτό το κλίμα γενικότερα, δηλαδή το πολιτιστικό αλλά και το κλιματιλογικό. Δηλαδή ο ήλιος ας πούμε και η θάλασσα μου λείπανε εκεί πέρα. Το ελληνικό φως το περίφημο. Το ελληνικό φως, όχι με την έννοια αυτή ακριβώ πώ το λένε. Η Ελλάδα γενικά με ό,τι περιέχει. Ε, Ακόμη και τις πολλές δυσκολίες. Η Ελλάδα, αισθάνεσαι ότι όπου πατάς κάτι έχει συμβεί. Έχει μια ιστορία τεράστια και όπου πατάς κάτι έχει συμβεί. Αυτό δεν είναι λίγο. Ποιος από την οικογένειά σας αγαπούσε τόσο πολύ την Ελλάδα γιατί προφανώς αυτή η αγάπη σας καλλιεργήθηκε κιόλας. Κοίταξε την εποχή εκείνη και στο περιβάλλον που ζούσα, όλοι αγαπούσαν την Ελλάδα. Την εποχή εκείνη ήταν πατριώτε. Περισσότερα από όλου όμω και με πράξει ε, την αγαπούσε ο πατέρα μου. Να φανταστείς ότι έφυγε από τη Μικρασία για να μην πάει στο Τούρκικο στρατό και έμεινε δέκα χρόνια στην Αμερική. Και άφησε την Αμερική, καταλαβαίνει, τον παράδεισο για την εποχή εκείνη και γύρισε στην Ελλάδα, κατατάκτηκε εθελοντή και πολέμησε δύο χρόνια στο μέτωπο τη Μικρά Ασία. Ήταν στην πρώτη γραμμή και πιάστηκε εχμάλωτο. Ε, στην πρώτη γραμμή κοντά στην Τάγκυρα. Βέβαια είναι μια μεγάλη ιστορία του πατέρα μου αυτή, τώρα το τα λέω τόσο απλά. Διασώθη, μετά από δύο χρόνια απελευθερώθηκε και διασώθη με άλλους 800 νομίζω εχμαλώτους. Και αιτία ήταν ο πατέρας μου, ξέροντας αγγλικά, τον παίρνανε και ξέροντα και γράμματα, τον παίρνανε οι Τούρκοι για τα όνια. Στα όνια που είχαν πάει, άκουσε να μιλάνε κάποιοι εγγλέζικα. Και ρώτησε ο πατέρα μου, Τι είσαστε εσεί που μιλάτε εγγλέζικα. Είπαν ότι είναι του Ερυθρού Στραβού και ψάχνουν για αχμαλό του. Και του είπε ένα από αυτού και είμαι και εγώ. Και του είπαν, Γράψε τα ονόματα των αχμαλώτων, φέρτα στο επόμενο. Στην επόμενη φάση που τα ψωνίσετε, βάλτε κάτω να καφάσει τα ονόματα και είναι η τελευταία πιθανότητα που σωθήκανε. Από την αιχμαλωσία. Χάρη στον πατέρα σα. Το 24, δηλαδή δύο χρόνια μετά την κρασιατική καταστροφή, ε, διασώθη ο πατέρα μου. Ήταν ένα πάρα πολύ πατριώτη στην πράξη, όχι αστεία. Ο πατέρα σα, πώ έβλεπε τι καλλιτεχνικέ σα ανησυχίε και η μητέρα σα, το ταλέντο σας στη ζωγραφική και στη γλυπτική. Από ό,τι κατάλαβα, του άρεσε, το φροντίζανε, με, προστατεύανε όταν πρόκειται να κάνω να ζωγραφίζω, λέγανε στα παιδιά μην μιλάτε, μην κάνετε φασαρία γιατί ο Γιάννης σχεδιάζει. Ε, μπορώ να πω ότι το είχαν δεχτεί και τους άρεσε. Χωρίς να είναι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ή να έχουν σχέση με τέχνες. Η μαμά σας έβλεπε τα σχέδιά σας, τα... Η μητέρα μου φρόντιζε τα σχέδιά μου να τα πακετάρει, να τα κρύψει, ώστε να μην χαθούν ή να μην καταστραφούν. <Τι> καθηγητά, κύριε Παραμακέ, λέγεται δημιουργήσει με πολύ διαφορετικά υλικά. Γύψο, μάρμαρο, χαλκό, πλεξιγκλάς. Το κάθε ένα από αυτά τα υλικά έχει διαφορετικές ιδιότητες και διαφορετική συμπεριφορά στην υποδοχή του χρώματος, στην αντοχή της στις εσωτερικές ή εξωτερικές καιρικέ καιρικές συνθήκες. Συχνά δε επιστρέφεται σε θέματα και το κάνετε και επιστρέφετε σε ένα θέμα με δύο διαφορετικά υλικά σε δύο διαφορετικές περιόδους. Τι σημαίνει για εσάς, ας πούμε, στην έκφραση της έμπνευση, και είναι η σχέση της δημιουργίας και του υλικού. Το υλικό στη γλυπτική παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι η... η επιρροή του και η επίδρασή του και η ουσία του είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης, εάν θέλει να κάνει κάποια πράγματα, επιλέγει το υλικό με το οποίο μπορεί να εκφραστεί ή το υλικό τον υποχρεώνει να λάβει υπόψη του τη, την ιδιαιτερότητά του και να λειτουργήσει διαφορετικά και να εκφραστεί, δηλαδή να κάνει γλυπτική με διαφορετικό τρόπο. Η γλυπτική είχε πάντοτε σχέση με το υλικό και με την τεχνολογία. Το, το υλικό έπαιζε σημαντικό ρόλο και το βλέπαμε σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς ε, οι άνθρωποι, οι ξέλεγαν το, το υλικό που υπήρχε στο περιβάλλον, όπω εδώ το πεντελικό μάρμαρο. Και μετά υπάρχοντα τότε μέσα τη τεχνολογία επεξεργάζονταν τα υλικά αυτά και κάνανε ε, τη γλυπτική, κάνανε τα έργα που θέλουν να κάνουν. Είχε δηλαδή σχέση πάντοτε. Η... Τώρα, στη σημερινή εποχή, το υλικό είναι πολύ πιο εύκολο να το έχει κανεί κοντά του, διότι μετακινούνται πιο, πιο εύκολα, α πούμε, και μπορεί να πω πολύ μακριά να έρθουν έτοιμα υλικά και να μπορεί να δουλέψει η καλλιτέχνη. Ένα από τα υλικά στα οποία ε, επιστρέφεται είναι ο χαλκός και έχει χαρακτηρίσει μεγάλες περιόδους ε, ε, της τέχνη σα. Ο χαλκός δεν είναι ακριβώς χαλκός. Το έργο γίνεται πρώτα στον πυλό. Γίνεται πλαστική. Δηλαδή τουλάχιστον τώρα ή εγώ όπως το κάνω. Αυτό εάν ευνοεί ευνοεί τη χύτευση των έργων στο Χαλκό. Η, δι η διεργασία λέει, που γίνεται στον πυλό και μεταφέρεται στο Χαλκό, σε ένα μέταλλο, έχει μία, α, μία διαδικασία και μία χάρη ε, σαν να είναι το μέταλλο ένα εύπραστο πράγμα. δεν είναι, είναι ο πυλός που κάνει. Και δημιουργεί, δημιουργεί κάτι εξωπραγματικό. Εξω φυσική, ε, γεωμετρία, ενίοτε ευρεσιτεχνία. Όλα αυτά ε, ενυπάρχουν στο έργο σας ε, ως στάδια απαραίτητα για τη ε, δημιουργία του. Για σας αυτό ήταν δυσκολία ή πρόκληση, το ότι έπρεπε να είστε ένα είδος πολυεπιστήμονα. Αυτό για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον και η πολυπλοκότητα πράγματι της γλυπτικής έχει και αυτά τα ενδιαφέροντα. Διότι πρέπει να σκεφτείς και να ασχοληθεί με πολλά πράγματα μαζί, να δώσεις λύσεις και να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Ε, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε υλικό έχει τη δική του συμπεριφορά και σου επιβάλλει τους δικούς του κανόνες. Όπως και ο καλλιτέχνης, ο γλύπτης επιβάλλει τους κανόνες του στο υλικό. Είναι αμφίδρομη δηλαδή η σχέση των... Υλικών και του καλλιτέχνη. Ε, νομίζω ότι αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην γλυπτική. Η γλυπτική καταρχήν είναι όγκο, είναι σφαιρική, είναι, είναι περίοπτη. Γεωμε, είναι γεωμετρία. Είναι περίοπτη, περίοπτη α πούμε για την ώρα, γιατί είναι γεωμετρία, βέβαια. Ένα, περίο, ένα αντικείμενο που έχει ε, όγκο και ε, χώρο, και κατέχει και χώρο και τα λοιπά. Είναι ένα γεωμετρικό σχήμα, γενικά, ας πούμε. Να το πούμε. Όχι συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα. Λοιπόν, τα υλικά που έχει, που έχει στη διάσταση τη η γλυπτική εκτό από τον όγκο που όπω λέμε στη ζωγραφική μία εικόνα χίλιε λέξει, στη γλυπτική είναι χίλιε εικόνε, χιλιάδε λέξει. Έχει και το, την, ποικιλία, την ποικιλία των υλικών. Είναι μία τέχνη άπειρη, με άπειρε δυνατότητε. Γι' αυτό εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι κάθε φορά που ξεκινάω να γλυπτώ, τώρα αρχίζω θα ήθελα να έχω μπροστά μου 500 χρόνια για να μπορέσω να, να, να υλοποιήσω όλες τις ιδέες που έχουμε στο μυαλό μου. Αισθάνεστε ότι ε, είχατε κλείσει στις θετικές επιστήμες και αυτό σας βοήθησε. Ναι. Να πω εδώ μια λεπτομέρεια που δεν τη λέω πολύ συχνά. Ε, ξεκίνησα γλύπτης και ήθελα να γίνω γλύπτης. Σκεφτόμουν όμως αν δεν τα καταφέρω να πω στη Σχολή Καλών Τεχνών, θα έπρεπε να γίνω μαθηματικός. Η άλλη η δεύτερη επιλογή μου ήταν μαθηματικός με την έννοια, με την έννοια του ερευνητή μαθηματικού. Διότι είχα μια τάση και οι δάσκαλοί μου τέλο πάντων στο γυμνάκι τα, τα λοιπά είχαν ανακαλύψει ότι έχω τάσει προ τα μαθηματικά. Ε, ήτανε ήταν και αυτό μαζί με την, το ταλέντο, α πούμε, την τάση προ την τέχνη, είχα και την τάση προ τα μαθηματικά και ειδικά τη γεωμετρία. Τώρα εδώ, αν πούμε με πολλές λεπτομέρειες, έχω διάφορα παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν αυτά, αλλά δεν είναι ο λόγος να το πούμε αυτό. Πείτε μας ένα παράδειγμα. Κάποτε στο σχολείο ήταν ένα πρόβλημα που για να το λύσουμε έπρεπε να, να γράψουμε δύο φορές τον πίνακα. Να το γράψουμε, και, δηλαδή με εξισώσεις και με συνέχεια, να το γράψουμε δεύτερη φορά τον πίνακα. Λοιπόν, είχε γίνει ένα λάθος όταν το φτιάχνανε αυτό το πρόβλημα, ένας μαθητής. Ο δάσκαλο μου, ο καθηγητή Νικολαίδη τον λέγανε, ήταν πολύ καλό. Ε, κάπου είχε γίνει ένα λάθο. Αλλά το λάθο δεν ήταν ουσιαστικό, ήταν ε, ενό νούμερου, μια πρόσθεση. Ενό πολλαπλασιασμού. 5, 6, 30 και έγραψε 3, το 0. Λοιπόν, και ρώτησε ποιο μπορεί να διορθώσει αυτό, πού έγινε το λάθο. Λοιπόν, λέω εγώ μπορώ, γιατί δεν μπορούσε κανένα άλλο, κανένα σηκώσει στο χέρι. Και όταν σηκώθηκε, μου λέει: Βγαίνει να διορθώσει το λάθο, εγώ πιάσα το σπόγκο και έζησα το... όλο το πρόβλημα. Μου λέει: Αυτό τρελάθηκε. Τι κάνει εκεί πέρα, κάτσε κάτω και τα δηλαδή. λοιπά. Λέω: Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα αυτό. Πώ δεν λύνεται έτσι, μου λέει. Λέω: Δεν λύνεται έτσι. Τι λε, μου λέει. Εγώ λέω: Αυτό το πρόβλημα κυκλοφορεί και όλοι έτσι όλοι στα πανεπιστήμια, στα πολυτεχνία. Δεν λύνεται δε λύνε, αλλιώ. Λέω: Εγώ το έχω λύσει αλλιώ. Για να δούμε, λέει. Κάνω λοιπόν ένα σήμα, ήταν τριγωνομετρία, γεωμετρία, τριγωνομετρία ήταν. Και βάζω έναν άξονα βάθου, μια υποτενούσα βάθου. Και λέω βάζω αυτό, και, βα... και βγαίνει με μια... με μια εξίσωση με 7 γράμματα. Και τρελάθηκε. Πείτε μου και το παράδειγμα όμως με τον Γιάννη, τον παπά, στη σχολή καλών τεχνών. Ε, αυτό είναι ένα περιστατικό που έγινε. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να το καταλάβουν, γιατί είναι ειδικό το θέμα, το μοντέλο, το ζήγισμα του μοντέλου κτλ. Αλλά μπορώ να το, να το πω έτσι ενδεικτικά για να καταλάβουμε τι, τι εννοώ. Όταν βάζουμε ένα μοντέλο φυσικό μοντέλο πάνω, σχεδιάζουμε τα πατήματά του και συνεχεία για να βάλουμε το σκελετό με σίδερα και όλα αυτά τα πράγματα στη θέση του, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον ένα ζήτημα. Γιατί μετά κάνουμε τη σφαγή του έργου σε σχέση, του ανθρώπου δηλαδή, σε σχέση με τα πόδια του, πού πέφτει αυτό το, το σημείο και που είναι στον αέρα, που δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Λοιπόν, προσπαθούσε να μάθει στου τριτοειτή, τεταρτοειτή που κάνανε φιγούρα τότε αυτό το ζήτημα και με διάφορου τρόπου δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν, δυσκολευόταν να το καταλάβουν. Οπότε σε κάποια φάση, αγανακτισμένο, γυρίζει και λέει σε μένα που ήμουν δίπλα του: Ρε Γιάννη, εσύ μου λέει, το κατάλαβε, τι λέει, Τι είναι αυτό που κάναμε. Λέω: Εγώ κατάλαβα. Είναι, λέω, το ύψο, η τομή δύο κάθε των επίπεδων και το ύψο μα δίνει το σημείο. Και τρελάθηκε αυτό διότι ούτε εκείνο το ήξερε έτσι, το ήξερε με άλλο τρόπο. Η τομή δύο κάθε και το ύψος μας δίνει το σημείο στο χώρο. Οι κριτικοί, μιλώντας για τη γλυπτική σας, βρίσκουν ότι έχει εξπρεσιονιστικά, σουρεαλιστικά στοιχεία, υπαρξιακές αναφορές, τη χαρακτηρίζουν ως ανθρωποκεντρική. Ε, εσείς ποια κινήματα αξιολογείτε ως σημαντικά στον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του '60; Η, η δουλειά μου είναι κεντρογλυπτική. Ούτε κεντροανθρωπιστική, ούτε κεντρογεωμετρική. Είναι, είναι πώς το είπαμε... Κεντρογλυπτική. κεντρογλυπτική. Η γλυπτική είναι ε, μία γλώσσα τη σιωπή. Είναι δυνατή, έχει λόγο συγκροτημένο και μπορεί να πει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει κανείς να γνωρίζει αυτή τη γλώσσα. Και εγώ προσπάθησα να τη μάθω και να τη γνωρίσω. Όλα αυτά που λέτε κινήματα και τα διάφορα είναι προσπάθειες να μιλήσει η γλυπτική περισσότερο ή σε περισσότερο κόσμο ή με περισσότερα πράγματα κτλ. Για μένα η ελληνική λέει τελείω άλλα πράγματα. Έχει γράψει ιστορία, το ξέρουμε. Και έχει γράψει τόσα πολλά και έχει πει τόσα πολλά που δεν έχουν πει καν τα κείμενα. Τα κείμενα λένε αρκετά πράγματα και πολλά. Κατά τη γνώμη μου, η ελληνική λέει πιο πολλά. Είστε μινιμαλιστή, δηλαδή. Το λέω με την έννοια, ε, είστε άνθρωπος της ουσίας, σας ενδιαφέρει ουσία. Είμαι άνθρωπος της πυκνότητας ό,τι γίνεται να είναι πυκνό. Μινιμαλιστικό για μένα σημαίνει πυκνό, πυκνότητα. Όχι λίγο, όχι ελαφρύ, αλλά πυκνό. Ναι, με ενδιαφέρει η ουσία και από εκεί και πέρα εκμεταλλεύομαι λεπτομέρειες για να δώσω άλλου είδους όψη και άλλου είδους αίσθημα σε ένα γλυπτό. Υπάρχουν και τα επιμέρους ε, για επιμέρους λεπτομέρειε, τι οποίε μπορεί να προσθέσει ανάλογα όπω θέλει, αφού όμω υπάρχει από κάτω η υποδομή και η ουσία του πραγματικού και τη πραγματική ουσία. Μάρτυρες και θύματα. Πρωτομαγιά, μηχανικά, κύβη. Αυτές είναι πάντα κατά τους τεχνοκριτικούς οι κυριότερες περίοδοι της, ε, του έργου σας. Όχι, και για μένα είναι το, το ίδιο. Αυτά είναι, έχουν κάποιες ε, ιδιαιτερότητες και μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε έτσι. Θα ήθελα να πούμε επίγραμματικά όσο γίνεται, όλα αυτά βέβαια είναι ναι. ε, τεράστια κεφάλαια ε, ζωής και ψυχής, αλλά θα ήθελα να πούμε ας πούμε μάρτυρες και θύματα. Πείτε μου δύο λόγια για αυτή τη σειρά. Λοιπόν, σαν θέμα πάντοτε ξεκινάμε με κάποιο συγκεκριμένο σκεπτικό. Και από εκεί και πέρα... Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνει αργοτέχνης και εγκληπτική. Και συγχρόνω να μπορεί να εκπέμπει και κάποια συναισθήματα που μπορεί να πλησιάσουν πιο εύκολα οι θεατέ. Αυτή η σειρά αυτή με τους μάρτυρες και θύματα α, ήταν ένα σκεπτικό που με, με υπήρχε με στο μυαλό μου. Ήθελα να τιμήσω του άγνωστου μάρτυρες και θύματα. Έτσι ήταν ο πραγματικό τίτλο. Δεν μπορέσαμε να τον βάλουμε τότε γιατί τα πράγματα ήταν δύσκολα και δεν θελήσανε. Είναι άγνωστοι μάρτυρες και θύματα. Δηλαδή, εκτός από το γνωστό κόσμο που ξέρουμε και τους γνωστούς ανθρώπους που βοηθήσανε και, ε, για να προχωρήσει η ανθρωπότητα, ο πολιτισμός, και η σκέψη και όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν και πάρα πολλοί άγνωστοι, οι οποίοι δεν έχουν τιμηθεί. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δηλαδή έχουν πάρει τη μερίδα του Λέοντος ορισμένα πρόσωπα ή ορισμένες καταστάσεις, ορισμένες εποχές και άλλα έχουν σχεδόν ξεχαστεί ή υποβαθμιστεί ή δεν υπάρχουν. Ήθελα να κάνω μια τιμή στο άγνωστο, στου άγνωστου μάρτυρε. Και δεν εννοώ μάρτυρε αυτού που σκοτώθηκαν σε πολέμου κλπ. Λέω τον κάθε ένα που μπορέσει με κάτι να συμβάλλει στην εξέλιξη τη σκέψη και του πολιτισμού και να ωφελήσει γενικότερα την ανθρωπότητα. Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά είναι το άλλο, το άλλο στοιχείο είναι ο άνθρωπος, η ο άνθρωπος και η φύση είναι το δεύτερο σημαντικό στοιχείο το οποίο βέβαια εκμεταλλευόμαστε ζούμε από αυτό αλλά δεν του δίνουμε και πολύ σημασία νομίζουμε ότι είναι κάτι αυτονόητο ε, ήταν μια τιμή και σε αυτό αλλά υπήρχε και το άλλο ότι το σκεπτικό έχουμε εδώ μπροστά μας τη φουλτιέρα ε, το σκεπτικό είναι και τελείως διαφορετικό ότι κανείς ελάχιστοι μάλλον κάνανε εγκληπτική με χρησιμοποιώντα τη φόρμα, τη δυναμική τη φύση. Και αυτό να σα πω γιατί που ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε και αυτό τυχαία. Ε, στην κατοχή σαβιτσιρικάς, είχα σπύρι και αναθρέψει φυτά. Ξέρω δηλαδή τη διαδικασία όλη ενό φυτού. Πώ φυτρώνει, πώ μεγαλώνει, πώ καρπίζει, πώ εμεί τρώμε τον καρπό κτλ, κτλ. Έχω συνέστηση του πράγματο αυτό και έχω συνέστηση και τη ε, της αίσθηση που έχει ένα φυτό όπως και να το βάλει στο φυτό, όταν φυτρώνει, μπορεί να είναι στραμπουλιγμένο, στραβό και άλλο, σηκώνεται και παίρνει την κάθετο, το κάθετο σχήμα. Η κάθετος για μένα είναι κάτι το πολύ ζωντανό και σημαντικό και γύρω από αυτή την κάθετο μπορεί να παίξουν όλα τα άλλα. Είναι το φυτό. Όπου για τον ασφαλισμό και να του δώσει, αυτό θα σηκωθεί και θα πάει όρθιο. Και το έχω δει από σπόρο που φυτρώνει μέχρι την πραγματικότητα, μέχρι δέντρο. Είχα δηλαδή και εκεί ε, μια, ε, ένα αίσθημα και μία αγάπη και ένα ενδιαφέρον που είχε γίνει αυτόματα, χωρίς, ε, χωρίς επιδιώξεις ιδιαίτερες. Και διαισθάνομαι και αισθάνομαι τι είναι ένα φυτό. Μηχανικά. Πάμε από τα φυτά στις μηχανές. Μηχανικά. Εδώ είναι τιμή στην, στην επιστήμη και στο πνεύμα. Είναι καθαρά ανθρώπινη ανθρώπινη ενέργεια και ανθρώπινο αποτέλεσμα. Ο κύβο, α πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ο κύβο και μου άρεσε από πολύ μικρός ο κύβο. όπως το και το άλλο που κάνω τώρα, μου άρεσε ο κύβο. Ε, αλλά ο Κίβας όχι έτσι να κάθεται, να κινείται, να μπαίνει στη γωνία, στην ακμή, στην γωνία του ή να διασπάται κτλ. Θεωρώ ότι το σχήμα αυτό είναι τελείως ανθρώπινη δημιουργία. Δεν υπάρχει στην ουσία στη φύση ε, κύβο. Υπάρχουν σφαίρε, υπάρχουν λήψει, υπάρχουν ε, ε, πυραμίδε, υπάρχει. Πώ λέγεται αυτό το. Τέλο πάντων, υπάρχουν όλα τα άλλα σχήματα εκτό από τον, τον κύβο. Και με εντυπωσίαζε πάντοτε αυτή η ιστορία. Γι' αυτό ασχολήθηκα αρκετά με τον κύβο. Αναρωτιέμαι. Ποια μεγάλα υπαρξιακά ζητήματα α, σας απασχολούν σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Εάν θελήσουμε να πούμε τα γνωστά αυτά όπως λες, που ποιος είμαι, που πάω, πότε ήρθα, γιατί ήρθα και τα λοιπά, είναι ένα υπαρ... δεν με απασχολεί η έννοια αυτή ακριβώς. Εγώ το βλέπω, το βλέπω διαφορετικά. Είμαι μέσα σε, για, για προσωπικά μιλάτε, Είμαι μέσα σε, σε ένα σύμπαν το οποίο κινείται, το οποίο ρέει. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία είμαστε κι εμείς και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Θα ακολουθήσουμε τη ροή των πραγμάτων, τα πάντα ρη. Αυτή η ρευστότητα υπάρχει στο έργο σας, γι' αυτό λέω ποια, υπαξιακά, ποια είναι η υπαξιακή σας στάση, η οποία καταγράφεται και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει προσπάθεια να καταγράψω τέτοιε φιλοσοφικέ αντιλήψει. Το αντίθετο είναι. Εδώ η λυπτική κάνει το αντίθετο. Πάει να σταματήσει αυτή τη ροή. Δηλαδή να σταματήσει το χρόνο σε ένα γλυπτό απάνω και να μείνει αιώνιο. Είναι δηλαδή το αντίθετο. Από ότι, δηλαδή εγώ σκέπτομαι, δεν σκέπτομαι έτσι όπως το είπες εσύ, το υπαρξιακό το σκέφτομαι τελείω αντίθετο, ότι, ότι μπορώ να κάνω πράγματα τα οποία μπορούν να μείνουν. Νικά, λοιπόν, το φόβο του θανάτου. Πιθανόν. Ενιολογική τέχνη, performance, ε, ε, arte povera ε, και μία γλυπτική που βασίζεται σε εφήμερα υλικά, όπως ε, τα κέρινα γλυπτά του Ούγκο που είδαμε στο Μουσείο Κυκλαδικής. Ε, θέλω να μου πείτε λίγο α, για αυτά τα κινήματα, ποια είναι η θέση σας. Όλα αυτά τα παρακολουθώ, τα εκτιμώ, προσέχω. Είναι κινήσεις που ψάχνουν για διαφορετικά πράγματα, ψάχνουν για κάτι άλλο. Όλα αυτά, όλα μαζί, ε, δείχνουν την ελευθερία του πνεύματος, την ελευθερία της τέχνης και την αγωνία της να προχωρήσει, να βρει τρόπου και εκφραστικά μέσα διαφορετικά, να επικοινωνήσει, διότι η τέχνη η γλυπτική και γενικά η τέχνη είναι η επικοινωνία. Προσπαθεί, δηλαδή, είναι μια προσπάθεια επικοινωνία. Θεωρεί ότι δεν επικοινωνεί πλέον με τον τάδε τρόπο και γίνεται ένα κίνημα προ άλλη μια κατεύθυνση. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θετικά, συμβάλλουν, προχωράνε την τέχνη, όπω και η τεχνολογία και τα υλικά και η επεξεργασία των υλικών είναι ένα προχώρημα. Όλα αυτά είναι θετικά και κρίνονται μετά από το αποτέλεσμα. Συχνά επιστρέφετε σε ένα θέμα, όπως τώρα με την έκθεση στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, Άλογα και Αναβάτες. Είναι ένα γνώριμό σας θέμα. Τι είναι αυτό που σας κάνει να επιστρέψετε σε ένα θέμα. Αυτό δεν είναι από μένα. Δεν, το, δεν είναι ένα σκεπτικό και μια, μια απόφαση που την παίρνω. Αυτό με οθούν πάρα πολλά πράγματα για να γίνει. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Όμω με το άλογο είχα σχέση, όπω είχα με τα φυτά, διότι την εποχή μα το άλογο και τα ζώα αυτά, το γαϊδούρι κτλ. παίζανε αρκετά σημαντικό ρόλο. Ήταν δηλαδή σύντροφοι και βοηθοί του ανθρώπου και συμβάλλανε κατά το δυνατόν στο γίγνεσθε και στον πολιτισμό. Ε, σκέπτομαι ότι είναι μέρος τη, της ζωής, μέρος του, του ανθρώπου και μέρος του πολιτισμού. Με βάση αυτό, ας πούμε, και με τη δυνατότητα που μου δίνουν τα νέα υλικά, να ξεπεράσω το θέμα, γιατί στο τέλος όλα αυτά που λέμε υπάρχουν μεν, αλλά ξεχνάω το θέμα, τα ξεπερνάω και κάνω έργα τέχνης, κάνω έργα γλυπτικής. Αυτά πλέον που παρουσιάζω είναι γλυπτική και όχι άλογο. Το άλλο είναι στο βάθος της σκέψης Είναι μια αφορμή. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, οι οποίες συχνά είναι μνημειωδών διαστάσεων. Έχουν και πρακτικές, έχουν, και πρακ... έχουν μεγάλη σημασία, γιατί είναι η γλυτική πια που συναντά τους πολίτες, θα μας τα πείτε εσείς, ε, και έχουν και τεράστιες πρακτικές δυσκολίες. Ε, αυτά τα τεράστια γλυπτά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, για τα μεγάλη κλίμακα έργα. Έχετε κάνει πάρα πολλά. Ναι, έχω κάνει αρκετά. Δηλαδή, στο τέλος είδα και εγώ ότι έχουν μαζευτεί αρκετά και είναι και σημαντικά και πετυχημένα από ό,τι ξέρω. Είναι ένα τομέα που είναι ο κανονικό τομέα τη γλυπτική. Κανονικά η γλυπτική έπρεπε να είναι στου χώρου. Εκτό από του εσωτερικού, έπρεπε να είναι κυρίω στου εξωτερικού χώρου. Εγώ πιστεύω ότι ε, αυτό λείπει ακριβώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε γλυπτική στον εξωτερικό χώρο και είναι ένα μείον αυτό διότι ο Έλληνα έχει την τάση και την, ε, την αγάπη προ τη γλυπτική. Μπορούσε δηλαδή η γλυπτική να παίξει ρόλο εκπαιδευτικό ρόλο πολιτιστικό. Και για να τον παίξει θα έπρεπε να υπάρχουν παντού γλυπτά. Τώρα οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, να μην τις περιγράψουμε εδώ πέρα, γιατί αρχίζει και οικονομικές και θεσμικές και τα λοιπά και τα λοιπά πάρα πολλές. Και πρακτικές φαντάζομαι. Και πρακτικές. Θέλει ιδιαίτερε ικανότητες για να φτάσει εκεί. Πρέπει δηλαδή να ξέρεις καλά τα πράγματα για να μπορείς να κάνεις μετά μεγάλα έργα. Εκεί συνυπολογίζεις το χώρο, τις αναλογίε, το υλικό, του ανθρώπου που θα το βλέπουν, το περιβάλλον, του, το φυσικό, όλα αυτά. Βέβαια, εγώ όλα αυτά τα σκέπτομαι, τα λαμβάνω υπόψη, μετά τα ξεχνάω και κάνω ένα έργο τέχνης. Στην πρώτη μου έκθεση, στον πρώτο διαγωνισμό που έλαβα μέρο, έγραφα το εξή, ότι η δημιουργία ε, μνημείων, έτσι τα λέγεται, μνημείων αγνώστων, ε, είναι αφορμή και αιτία ώστε να διαμορφωθεί ένα χώρο ευρύτερο, ένα χώρο στενότερο, δηλαδή ένα αρχιτεκτονικό και μία βάση και εκεί να στηθεί ένα σύγχρονο γλυπτό. Αυτό έλεγα στην πρώτη μου έκθεση. Να μπαίνει ένα γλυπτό, ένα έργο τέχνη. Λοιπόν, εάν αυτό εφαρμοστεί, θα είναι θε, των έργο. Η... Ένα έργο στο χώρο, σωστά διαμορφωμένο, λέω, το γράφω κάπου, στο, σωστά διαμορφωμένο, ε, είναι το φθηνότερο ενός ε, χρήματα Φινότερο πολιτιστικό μέσο. Μεταδίδει μηνύματα συνεχώ, χωρί ωράριο και χωρί εισιτήριο. Περνώντα κανεί, το βλέπει και αυτό εκπέμπει μηνύματα, και οι θεατέ τα λαμβάνουν και έχουμε μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Δηλαδή, ο εγκέφαλο προχωράει, προχωράει η σκέψη. τις καταβολές μας, την, α, τους αρχαίους Έλληνες γλύπτες που έθεσαν και κάποια πρότυπα στη γλυπτική και με τον κλασικισμό. Ε, έχετε, έχετε ζηλέψει έργο, γενικά έχετε ζηλέψει έργο, να πείτε ότι αυτό το έργο θα ήθελα να το έχω κάνει εγώ. Έχω θαυμάσει έργα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά καταπληκτικά έργα, αλλά με την καλή έννοια. Όχι με την έννοια της μίμησης, να μιμηθώ κάτι ή, ή να πραγματοποιήσω κάποια από αυτά. Άλλωστε οι εποχέ που γίνανε ήταν τελείω διαφορετικό το σκεπτικό. Και εγώ νομίζω ότι η γλυπτική είναι σκέψη και η τέχνη είναι έχει σκεπτικό. Το περιβάλλον του, τα στοιχεία γύρω-γύρω και οι συνθήκε ήταν τελείω διαφορετικέ. Επομένω είναι αστείο να θέλει κανεί να αντιγράψει ή να μιμηθεί κάποιο έργο τέτοιο. Απλώ θαυμάζω τι ικανότητε του και το αποτέλεσμα που έχουν αυτό καθε αυτό τα πράγματα και μεταφέρουμε και λίγο και στην εποχή τους, πώς τα βλέπανε και οι ίδιοι. Σύγχρονο έργο έχετε θαυμάσει. Η ίδια απάντηση. Υπάρχουν έργα καταπληκτικά, αλλά με τον ίδιο τρόπο τα δέχομαι. Όχι όμως ε, με τον τρόπο που τον απλό το θαυμάζω και τον μιμούμε ή ξέρω εγώ, πώς το λένε, απο, ο, μπλοκάραμε με αυτό. Καμία σχέση. Έχω, δηλαδή, να εξηγήσω έτσι. Έχω το δικό μου σκεπτικό και το δικό μου χαβά. Δεν αλλάζω με τίποτα. Είμαι τελείω άλλο πράγμα και τα άλλα είναι άλλα πράγματα στην αξία που έχουν και στο επίπεδο που είναι. Εγώ κάνω μια άλλη ιστορία, ένα άλλο σκεπτικό. Είναι τελείω δικό μου. Έχετε υπάρξει δάσκαλο, είστε πατέρα της Οικαστικού Ελένης Παρμακέλη. Άρα είστε κοντά στην εκπαίδευση των νέων. Τι πιστεύετε, τι θα λέγατε σε έναν νέο Οικαστικό, σε έναν νέο γενικότερα και τι πιστεύετε ότι ε, θα πρέπει να αλλάξει στην παιδεία προκειμένου να αναδεικνύεται η κριτική ικανότητα των νέων δημιουργών αν πρέπει να αλλάξει κάτι. Καταρχήν είμαι γλύπτης, δεν είμαι δάσκαλος. Και δεν είμαι εκπαιδευτικό. Και δεν βλέπω την παιδεία στη τέχνη και στη γενικότερα, έτσι όπως γίνεται σήμερα ή όπως περίπου φαντάστηκα ότι ε, σκέπτεσαι και εσύ να πούμε κάποια πράγματα και τα λοιπά. Για το θέμα της τέχνης και ειδικά της γλυπτικής είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πρέπει να υπάρχουν γλυπτά στον χώρο παντού. Αυτή θα είναι η παιδεία. Δεν χρειάζεται να πάρουμε κανέναν από τα χέρια να του πούμε τι θα κάνει. Αυτοί οι η, η, η τέχνοι και οι καλλιτέχνε πρέπει να φυτρώνουν σαν τα αγριολούλουδα μόνα του. Σε ένα αγρό απίθανο θα βγαίνουν μερικά αγριολούλουδα που θα είναι οι καλλιτέχνε. Δεν πρέπει να κατευθύνουμε αυτά τα πράγματα και ειδικά του νέου. Πρέπει να του αφήνουμε αυθόρμητα να επιλέξουν και να επιλέξουν συνειδητά για αυθόρμητα όταν πλέον το αισθανθούν ανάγκη και είναι και σε φάση ηλικία που το κατανοούν. Δεν πρέπει, είναι λάθο να κατευθύνουμε τα πράγματα προ τα εκεί. Τι σημαίνει για εσά η αναγόρευσή σα σε ακαδημαϊκό ε, στην έδρα τη γλυπτικής ε, είναι μια μεγάλη τιμή ε, στην Ακαδημία Αθηνών. Ε, την έδρα αυτή την είχε ο δάσκαλό σα, ο Γιάννη Παπά. Σημαίνει για εσά κάτι ε, αυτή η διάκριση. Νομίζω σημαίνει αρκετά πράγματα. Σημαίνει μια αναγνώριση σπουδαία. Είναι το, ο θεσμός, ο ανώτατος θεσμός που έχουμε στην Ελλάδα, η Ακαδημία Αθηνών. Όταν ο ανώτατος αυτό θεσμός και οι, οι, οι ακαδημαϊκοί που αποτελούν όλο αυτό το θεσμό σε ξεχωρίσουν και σε επιλέξουν, οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να λογαριάσει θετικά. Και εγώ θα προσπαθήσω μέσα από αυτό το θεσμό να βοηθήσω για το λόγο που ήρθα εδώ στην Ελλάδα, να βοηθήσω για την στην τέχνη και ειδικά την κληπτική. Θα δω, θα δω τις, ε, τις δυνατότητες που υπάρχουν και ανάλογα θα λειτουργήσω. Βέβαια την πραγματική λειτουργία την κάνω γιατί η πραγματική λειτουργία είναι να κάνω έργο. Για Είστε πλευρά, άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Είμαι άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Είμαι του λόγου. Του λόγου όμως που της γλυπτικής. Είστε αυτοδημιούργητος. Τι τις πόρτες τις ανοίξατε μόνος σας. Πιστεύετε ότι κάποιο στην Ελλάδα, αυτό που λέγεται ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη, και ότι κάποιο στην Ελλάδα προκειμένου να εξελιχθεί και να δημιουργήσει, θα πρέπει να ανοίξει κυκλώματα, Τα κυκλώματα αυτά τα ακούω και δεν τα βλέπω. Νομίζω ότι στην Ελλάδα ούτε κυκλώματα υπάρχουν. Κάτι άλλο υπάρχει το οποίο λειτουργεί λαθρέα πίσω από όλα αυτά, αλλά κύκλωμα-κύκλωμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να έχει ένα στόχο και ένα σκοπό και ένα αποτέλεσμα. Δεν νομίζω. Υπήρχαν στιγμές στην πορεία σας που να είπατε ότι τελικά ναι, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη. Κάθε μέρα τρώει τα παιδιά τη. Δεν είναι αυτό, αλλά εμεί δεν τρωγόμαστε. Προσπαθούμε να μην μα φάει. Είναι μισό λεπτό, κατηγορούμε όλη την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα είμαστε κι εμεί οι ίδιοι. Δεν είναι η Ελλάδα κάτι αφηρημένο. Εμεί είμαστε. Εμεί μεταξύ μα τρωγόμαστε. Βρίσκεστε σε μία περίοδο, ε, σε ένα απόγειο τιμών και αποδοχής ε, του έργου σας. Ε, αποτιμώντας τα χρόνια που πέρασαν, πώς σας φαίνεται η διαδρομή. Κάτι που έγινε γρήγορα, χωρίς κόπο, ήταν περιπετειώδης. Νιώθετε κάποιες στιγμές ότι σας κούρασαν ε, ε, όλες οι δυσκολίες. Οι δυσκολίες οπωσδήποτε με κούρασαν, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν τόσο ενδιαφέροντα και τόσο γοργά και ε, τόσο ευχάριστα που έχω ξεχάσει όλη αυτή την ιστορία και όλες τις δυσκολίες. Γιατί οι δυσκολίες πράγματι υπήρξαν από όλες τις πλευρές, αλλά όλα αυτά τα έχω ξεχάσει και βλέπω ότι μια διαδρομή και ένα έργο έγινε και έχει τη σημασία του όσο την έχει. Αυτό βέβαια είναι ζήτημα που θα το κρίνουν και θα φανεί με το χρόνο και από τους άλλους. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία πέρασε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Δεν, ε, δεν έπληξα ούτε μία στιγμή. Επίσης έχει και κάτι άλλο, κάτι άλλο οι καλλιτέχνες έχουν γενικά. Ε, εμείς αισθανόμαστε και βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν τα βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή ζούμε χίλιε φορέ περισσότερο από ό,τι ζει ένα κοινός άνθρωπος. Το λέω όχι για μειονετικά, αλλά έτσι συμβαίνει. Και μπορούμε να τα αφαιρέσουμε αυτό που θέλαμε. Αλλά το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο, έτρεχε, έτρεχαν τα πράγματα τόσο γρήγορα και τόσο με, τόσο με ενδιαφέρον που όλο αυτό το πράγμα ε, ε, είναι τελείως ε, πώς το λένε, δεκτό. Δεν, δεν αγανάκτησε ποτέ μου. Οικογενειακή ευτυχία, αρμονία, αποδοχή, η ζωή σα τα είχε όλα. Νιώθετε τυχερό. Από αυτή την άποψη, ναι, νιώθω τυχερό. Και ταλέντο. Και για το ταλέντο τυχερός. Ε, είπα προηγουμένω ότι. Ε, ότι τυχερό με την έννοια όχι ότι μου, μου, έλαχε, το δημιούργησα κιόλα. Υπήρχε, υπήρχε δηλαδή η αφορμή και όλο αυτό το πράγμα δημιουργήθηκε. Και η δημιουργία είχε το ενδιαφέρον. Όταν σα είπα ότι όλη η διαδικασία ήταν πολύ ενδιαφέρον και δεν έπληξα ποτέ, ήταν δημιουργώντα την τύχη. Ή παραλαμβάνοντα αυτό το τυχερό, να το προχωρήσω και να το φτάσω εκεί που το έφτασα. Αυτό είναι και η ευθύνη. Ναι, αυτό είναι και η ευθύνη. Στην Κρήτη επιστρέφετε. Εγώ δεν έχω λείψει από την Κρήτη. Μπορεί να είμαι εδώ ή που, οπουδήποτε να είμαι, αλλά στην ουσία είμαι στην Κρήτη. <coughs> από την Κρήτη δεν φεύγω ποτέ. Σε αισθάνομαι ότι είμαι εκεί. Αλλά πρακτικά πηγαίνω όσο συχνά μπορώ, όσο μου επιτρέπουν δηλαδή οι δυνατότητες και ο χρόνος. Βρίσκομαι στην Κρήτη γιατί ε, θεωρώ την Κρήτη ότι είναι η μάνα του πολιτισμού. Πατάω σε ένα έδαφος που έχουν γίνει... Άπειρα πράγματα. Κύριε Παρμακέλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την α, τιμή και αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω να ελπίζω, συζήτηση και για τους τηλεθεατές συζήτησή μας. Κι εγώ ευχαριστώ για την ε, τιμή που μου κάνετε, ευχαριστώ για τη συνέντευξη και ελπίζω να έχει ενδιαφέρον ε, για όλους.